Πώς πάτε? Όπως όλοι μας προσπαθούμε να δούμε την κατάσταση και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι θα συμβεί ιδιαίτερα σε αυτό το δύσκολο 2018 που έρχεται. Γιατί είναι δύσκολο? Είναι δύσκολο καταρχήν γιατί η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει τους στόχους του πλεονάσματος, αυτό το 3,5%, το οποίο θα ρουφήξει πάρα πολύ από την ελληνική οικονομία πόρους. Και το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αυτοί οι οποίοι είναι τυχεροί, και μου το λένε πάρα πολλοί άνθρωποι, από ανθρώπους φίλους μέχρι συμπολίτες μας που συναντώ στον δρόμο, μου λένε πάρα πολλοί ότι ακόμα και εμείς που νιώθουμε τυχεροί, με την έννοια ότι η δουλειά μας υπάρχει, λειτουργούμε και σε κάποιες περιπτώσεις αυξάνουμε τον τζίρο, λειτουργούμε μόνο και μόνο για να πληρώνουμε το ρεύμα, την εφορία, τις τράπεζες και τον ΕΦΚΑ. Δεν υπάρχει η έννοια της κερδοφορίας, εκτός και αν κάνεις άλλα κόλπα. Ναι, όλα τα χρήματα φεύγουν, ουσιαστικά είμαστε τροχονόμοι των χρημάτων και υπό αυτές τις συνθήκες δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος χτίζει τα όνειρά του, χτίζει τη ζωή του, ελπίζει σε κάτι καλύτερο. Όλοι, το λέμε όπως το λένε απλά όλοι οι άνθρωποι όταν συζητάμε στα καφενεία, όλοι παίζουμε άμυνα. Σωστά, παίζουμε άμυνα, αλλά δεν βλέπουμε φως και δεν μπορούμε να πάμε να προχωρήσουμε στην επίθεση. Καμία χώρα δεν μπορεί να λειτουργήσει υπό αυτές τις συνθήκες. Πρέπει να βάλουμε μπροστά ένα όραμα, πρέπει να δούμε από μια χώρα στην οποία δεν θέλει κανένας να μείνει, ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι γεννιούνται εδώ ψάχνουν να βρουν τρόπο να φύγουν, πώς θα το αντιστρέψουμε αυτό το ταχύτερο δυνατό το 2022, το 2025, το 2030, ώστε να γίνουμε μια χώρα μαγνήτης, μια χώρα που όλα αυτά τα τεράστια αποθέματα που έχει πολιτισμού, περιβάλλοντος, ανθρώπων και δυνατοτήτων που υπάρχουν εδώ, να είναι ο μαγνήτης ο οποίος θα τραβάει και ανθρώπους που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό και να θέλουν να ζήσουν εδώ. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν το συζητάμε και απλώς διαχειριζόμαστε μια απλή καθημερινότητα και στο πολιτικό παιχνίδι δεν προσφέρεται κάποια εναλλακτική από την άποψη του οράματος. Απλώς μια λίγο καλύτερη, λίγο χειρότερη διαχείριση ανάλογα με τον ποιον. Όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου πάντως. Δεν υπήρχε κάποια ελπίδα, δεν είδαμε κάποιο φως, δεν υπήρχε λιακάδα. Καταχνιά υπήρχε από το 10 μέχρι το. Από το απάνεμο λιμάνι στο Καστελόριζο και σήμερα η ελπίδα έγινε λεπίδα. Ισχύει, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, η βασική έλλειψη, το βασικό κενό του πολιτικού συστήματος σήμερα. Δεν δίνει νέες ιδέες, νέα οράματα, ώστε ο κόσμος να συντονιστεί και όλοι να πούμε αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Ναι. Και ξέρετε, παλεύουμε με τα ενδογενή προβλήματα και δεν συζητάμε καν τα ζητήματα που έρχονται απ' έξω στην αυγή του 21ου αιώνα. Τι κάνει η τεχνολογία, τι σημαίνει να είσαι μισοτός ή ελεύθερος επαγγελματίας στον 21ο αιώνα, τι πρέπει να κάνουμε ώστε στο διεθνή καταμερισμό εργασίας οι άνθρωποι μας να έχουν μια θέση και τα προϊόντα μας, οι υπηρεσίες μας να είναι παγκόσμιας κλάσης. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν ειδικά έρχονται πολυεθνικές εταιρείες στην Ελλάδα και αναπτύσσουν οικονομική δραστηριότητα χωρίς να δημιουργούν καν θέσεις εργασίας και μεταφέρουν όλα τα έσοδα στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο τη χώρα και άλλες της Ευρωζώνης. Εμείς όμως δεν παίρνουμε θέση σε αυτά και ακόμα και να παίρναμε θέση δεν είμαι σίγουρος αν θα μας έπαιρναν σοβαρά. Πάντως, το να εξαφανίζεται ο τζίρος, να πηγαίνει σε τεράστιες πολυεθνικές, να μην πληρώνεται φόρος, άρα να χάνουμε έσοδα από αυτό το τζίρο, αλλά συγχρόνως να κλείνουν και οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες φυσικά χάνουν το τζίρο τους σε αυτές τις πολυεθνικές, άρα να έχουμε επιδόματα ανεργίας, να έχουμε κόστη για τη στήριξη αυτών των ανθρώπων, να έχουμε κοινωνικά προβλήματα. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί και η χώρα μας πρέπει να βρει τρόπο να το αντιμετωπίσει συνασπιζόμενη και δημιουργώντας μεγάλα μπλοκ παγκόσμια. Αυτός είναι ένας ακόμη λόγος που υπάρχει ρόλος για την Ευρώπη. Η θέση της χώρας μας είναι εκεί, αλλά για να μπορέσει να στρέψει την Ευρώπη ενάντια σε αυτές τις πρακτικές. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα ολοκληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα, το τρίτο μνημονιακό πρόγραμμα ελληνική κυβέρνηση ως τον Αύγουστο του 2018 ή θα πάμε σε παράταση? Τα περισσότερα που είχε να κάνει τα έχει κάνει. Έχει αποδεχτεί
τους όρους των πλεονασμάτων μέχρι το 2022. Πρακτικά η χώρα μας έχει αποδεχτεί ότι δεν θα χρειαστεί, διότι θα έχει όχι απλώς πρωτογενή πλεονάσματα, αλλά και εθνικά πλεονάσματα, πλήρη δηλαδή και μετά τους τόκους, που σημαίνει ότι δεν θα χρειαστούμε μέχρι το 2022 χρήματα από το εξωτερικό, παρά μόνο για να ρολάρουμε το λεγόμενο τα παλιά δάνεια. Χρειαζόμαστε δηλαδή λεφτά για να αποπληρώσουμε τους δανειστές μας στο εξωτερικό. Αυτό λοιπόν μειώνει πάρα πολύ τον κίνδυνο, τον άμεσο κίνδυνο, αλλά δημιουργεί ένα τεράστιο ζήτημα, διότι αν τολμήσουμε και ξεφύγουμε από αυτή την κατάσταση χωρίς να πετύχουμε τις προϋποθέσεις για να μην ξαναμπούμε σε αυτή την θέση που βρεθήκαμε, τότε δυστυχώς θα έχουμε μεγάλα προβλήματα, όχι σε άμεσο χρόνο, αλλά σε 3, 4 και 5 χρόνια. Μάλιστα. Η ζωή μετά το τέλος του μνημονιακού προγράμματος πώς θα είναι? Ποια βήματα πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Δηλαδή η αναδιάρθρωση του χρέους είναι εφικτή? Αν δεν γίνει, θα έχουμε ζήτημα τα επόμενα έτη μπροστά μας? Το χρέος δημιουργεί μεγάλα προβλήματα, διότι αφαιρεί πόρους από την οικονομία με την υποχρέωσή μας για αυτά τα υψηλά πλεονάσματα, και συγχρόνως αυτοί οι πόροι δεν κατατίθενται σε λογαριασμούς του δημοσίου, στις τράπεζες, ώστε αυτές με τη σειρά τους να δανείζουν και να υπάρχει ρευστότητα, αλλά φεύγουν στο εξωτερικό αποπληρώνοντας δανειστές του εξωτερικού. Άρα χτυπάνε διπλά την εθνική οικονομία. Ναι. Εμείς δυστυχώς έχουμε αποδεχτεί πλήρως την δικασία αυτή, αυτού του είδους τα πλεονάσματα, και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να το αποφύγουμε την διαδικασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι οι συμφωνίες που έχουν κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Mm-hmm. Από την άλλη, αν δεν στραφούμε στην αποτελεσματικότητα στις πολιτικές στήριξης των δουλειών και των επενδύσεων, στην αναδιάρθρωση του δημοσίου και στην προσπάθεια να αυτοί οι τρεις πυλώνες, τότε δυστυχώς θα βρισκόμαστε στο σημείο που ξεκινήσαμε. Πόση λιτότητα θα υπάρχει μετά τον Αύγουστο 18? Η λιτότητα μετά τον Αύγουστο του 18 θα συνεχιστεί ακριβώς ίδια για άλλα 3 χρόνια. Δεν θα έχουμε νέα μέτρα ενδεχομένως, αν δεν πάνε καλά τα πράγματα μπορεί να χρειαστούν, αλλά ουσιαστικά δεν χρειαζόμαστε καινούρια μέτρα για να φτάσουμε σε αυτό το 3,5, διότι ήδη θα το έχουμε αποδεχτεί. Mm-hmm. Όμως θα το έχουμε πετύχει ενδεχομένως το 2018. Όμως αυτό η καθημερινότητά μας θα είναι αυτή η γκρίζα, μαύρη καθημερινότητα, στην οποία ουσιαστικά όσοι μπορούν να αμυνθούν, αμύνονται και επιβιώνουν, περιμένοντας κάπως οι μέρες να βελτιωθούν από το 2022-2023 και μετά, και όσοι δεν μπορούν, φυσικά θα έχουν τα προβλήματα να αντιμετωπίσουν. Ξεκινήσαμε από το 10, θυμίζω, από το 2010. Αν η προοπτική είναι το 2022, ζήτω που καήκαμε. Να σας πω κάτι άλλο που ίσως ακουστεί χειρότερο, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Την πραγματικότητα θέλουμε να πούμε. Ναι, σύμφωνα με τα μοντέλα που συζητούσα τις προάλλες του κυρίου Πετράκη, ο οποίος έχει ένα σημαντικό μοντέλο που παρακολουθεί την ελληνική οικονομία, τα εισοδήματα της χώρας που είχε το 2009 θα τα ανακτήσουμε το 2029. Τότε η χώρα μας θα φτάσει στο επίπεδο του 2009, και μάλιστα, επειδή εντωμεταξύ η φορολογία είχε αυξηθεί, οι εισφορές και όλα αυτά, παρόλο που τα ονομαστικά εισοδήματα θα είναι ίδια, το διαθέσιμο εισόδημα για τον οικοκυριό θα είναι πάλι μικρότερο. Και αν θέλουμε και το διαθέσιμο εισόδημα να φτάσει στο επίπεδο του 2009, μιλάμε κάπου μεταξύ 32-33 ή κάπου εκεί πέρα. Άρα γιατί μένουμε στο ευρώ, κύριε Θεοχάρη? Τι μας δίνει? Γιατί τα προβλήματά μας δεν είναι νομισματικά. Ναι. Αν φύγουμε από το ευρώ, η γραφειοκρατία θα φύγει. Εάν φύγουμε από το ευρώ, οι προσλήψεις, οι άσκοπες θα σταματήσουν. Ναι. Εάν φύγουμε από το ευρώ. Δεν σχετίζονται όμως με το πρόγραμμα άμεσα. Δηλαδή η γραφειοκρατία είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να έχει λυθεί, και η τεχνολογία επιτρέπει να κάνεις άλματα. Αυτός είναι ο λόγος όμως για τον οποίο δεν βγαίνουμε από την κρίση. Δεν είναι το ευρώ, είναι το γεγονός ότι δεν βάζουμε κάτω να λύσουμε αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα σας δώσω ένα πολύ μικρό παράδειγμα, συγχωρέστε μου την προσωπική αναφορά, αλλά απλώς είναι η βιωματική μου εμπειρία. Όλοι έχουμε. Παρακαλώ, σας ακούμε. Λοιπόν, το 2013, αρχές του 2014,
αυτοματοποιήσαμε την παρακράτηση του φόρου στις επιχειρήσεις, ώστε το φόρο που κρατάνε από κάποιους που τους δίνει μια υπηρεσία να το καταθέτουν και να το δηλώνουν ηλεκτρονικά, να μην χρειάζεται να πάνε στην εφορία. Mm-hmm. Λοιπόν, σας λέω ότι ένα δεύτερο κομμάτι που έπρεπε να γίνει, που ήταν το χαρτώσιμο, από τότε δεν έχει γίνει. Και τώρα, όταν σου κρατάνε φόρο και χαρτώσιμο, τα παρακρατούν, πληρώνει η εταιρεία το φόρο ηλεκτρονικά, μετά πηγαίνει στη ΦΑΕ Αθηνών, παίρνει ταυτότητα οφειλής, γιατί κάνει τη δήλωση για 20 και 30 ευρώ, ξαναγυρίζει πίσω στο λογιστήριο και πληρώνει ηλεκτρονικά. Άρα δηλαδή, για 3 χρόνια μετά, 4, δεν έχουμε κάνει ένα ακόμα τσικ. Είχαμε φτάσει στο 97% τότε τις ηλεκτρονικές υποβολές. Δεν ξέρω τα τελευταία στοιχεία. Σας λέω αυτά που ήξερα τότε. Και δεν κάνουμε το κάτι ακόμα, ώστε να μειώσουμε αυτή την άσκοπη γραφειοκρατία που και υπαλλήλους στην εφορία κρατάει χωρίς λόγο και έχει κόστος σε ανθρώπους. Πάντως από φόρους, καλά να είμαστε. Βάλατε κι εσείς, βάλαν και οι επόμενοι. Λύση δεν βρήκαμε. Καταρχήν, απλώς να διορθώσω ότι προφανώς ως γραμματέας δημοσίων. Εντάξει, δεν ήσασταν ο άνθρωπος που το υλοποιούσατε. Ενώ στην κυβέρνηση. Μην το πάρετε προσωπικά. Βάλατε κι εσείς ενώ συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση. Όχι ότι ήταν δική σας πολιτική. Ήταν να προσπαθήσω να πείσω και τον κόσμο, να πείσω και τους υπαλλήλους και να πείσω και την κυβέρνηση ότι πράγματι η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων δεν είναι πολιτική υπηρεσία, δεν είναι πολιτική θέση η θέση του Γενικού Γραμματέα και πρέπει επιτέλους να δούμε, αν θέλετε και το δικό μου πολιτικό πρόταγμα, να δούμε και όλη τη δημόσια διοίκηση με αυτό το μάτι, χειραφετημένη, ώστε να έχουμε εργαλεία βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. Ναι. Αισθάνεστε καλύτερα που δεν είσαι σε αυτή τη θέση πλέον, έχετε αυτό το άγχος και το βάρος? Είναι προφανές ότι η πίεση ήταν μεγάλη. Χαιρόμουν βέβαια τη δουλειά και χαιρόμουν να βλέπω και κάποια αποτελέσματα που κάναμε με τις προσπάθειες όλων των και των εφοριακών, των τελωνιακών, αλλά και των πολιτών οι οποίοι συνεργάζονταν πάρα πολύ. Από την άλλη, προφανώς δεν είναι κάτι. Έχω προχωρήσει σε άλλα ζητήματα και είμαι μια χαρά ευχαριστημένος με τα επόμενα μετερίζια. Ναι, κυλάει η ζωή. Προχωράμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλό.